Εσείς αυτό, έχετε γνώση, σας πήραν μετά, σας ενημέρωσαν. Ενημερώθηκα μετά για το συμβάν. Αυτό το οποίο σας έλεγα ότι το συγκεκριμένο ρέμα έχει καθαριστεί πριν από 2 χρόνια περίπου. Και μάλιστα για το γεγονός ότι υπήρχαν αρκετές συγνώσεις, είχε προβλεφθεί και από την περιφέρεια Λασιθίου να τοποθετηθεί ένα στοιχείο τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν οι συγνώσεις μέσα. Τώρα, όσον αφορά για το χθεσινό... Σταμάτησε αυτό, ας πούμε, μέχρι να τακτοποιηθεί κάπως, γιατί δεν το γνώριζαν, μας έλεγαν οι άνθρωποι εκεί. Ναι. Δεν είχαν κάποια ειδοποίηση ότι θα γινόταν αυτό το έργο. Και επίσης, τώρα, Μάρτιο μήνα, καθαρίζουμε ρέματα, δεν μας έχετε συνηθίσει. Συνήθως τα καθαρίζουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί. Ναι. Είναι καθοδόν βέβαια ο αντιπεριφερειάρχης μας και είναι λίγο περίεργη. Ναι, μάλλον πετύχαμε το σημείο που δεν έχει σήμα. Μάλλον. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Α, εντάξει. Ναι. Ωραία, σας ακούμε κι εμείς. Το πρώτο ερώτημα όσον αφορά για το χρονικό, το time ουσιαστικά το οποίο έχουμε για τους καθαρισμούς. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε όσο γίνεται περισσότερα ρέματα, αρχή γενομένης από τον Μάρτιο μέχρι όσο πάει. Έχουμε φέτος την δυνατότητα, μιας που έχουμε πάρει και προσωπικό παραπάνω, να βοηθούμε στο καθαρισμό των ρεμάτων, έτσι ώστε και οι εργολαβίες όπου δίνονται να είναι λιγότερες, αλλά και να χρησιμοποιούμε και τα ίδια μέσα για να μπορούμε να καθαρίζουμε και περισσότερα ρέματα. Αλλά το πιο σημαντικό για τους καθαρισμούς των ρεμάτων κάνουν την ποιητική προστασία της ευρύτερης περιοχής. Αυτό που ήθελα επιπλέον να σας πω, ένα σημαντικό γεγονός για... Okay. Πολύ κακή σύνδεσή μας. Χθες, στην Οικονομική Επιτροπή, εισηγηθήκαμε σαν Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου την οριοθέτηση των ρεμάτων της Βαϊνιάς και του Αγίου Ανδρέα. Που σημαίνει αυτό ότι από τη δική μας τη μεριά μπαίνουμε σταδιακά να οριοθετούμε και να οριοθετήσουμε όσο γίνεται περισσότερα ρέματα και για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αλλά ουσιαστικά μέσα από αυτή την οριοθέτηση καθορίζονται και επιπλέον δυνατότητες για την ευρύτερη περιοχή. Να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα μας. Τι σημαίνει ακριβώς οριοθέτηση, δηλαδή. Αν είναι κάποιο σπίτι. Έχει να κάνει με τη δόμηση. Αν είναι ένα θερμοκήπιο παραδίπλα, το ξυλώνουμε, ας πούμε, για να... Όχι. Για εξηγήστε μας το αυτό. Λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με την... για να δούμε ουσιαστικά... την οριοθέτηση ενός ρέματος, όταν αρχικά όταν θέλει κάποιος για να χτίσει κάπου εκεί κοντά, αυτό το οποίο ζητάει η υπηρεσία της πολεοδομίας έχει να κάνει καθαρά να του ζητάει την οριοθέτηση. Αυτό είναι ένα κοστοβόρο για τους συμπολίτες μας, επιπλέον στοιχείο το οποίο χρειάζεται, αλλά επιπλέον αυτό που είναι σημαντικό είναι να καθοριστεί και η γραμμή πλημμύρας σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να μπορούν και να γνωρίζουμε και εμείς οι υπηρεσίες και οι συμπολίτες τι θα συμβεί σε μια περίπτωση που θα φτάσει δηλαδή το νερό, σε μια περίπτωση όπου θα ξεχυλήσει ένα ρέμα. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Ναι, είναι σημαντικό γιατί ουσιαστικά είναι μέτρα προστασίας της ευρύτερης περιοχής. Ναι. Άρα τα μέτρα προστασίας έχουν να κάνουν α με το καθαρισμό των ρεμάτων και β και ουσιαστικά με, με την οριοθέτηση των ρεμάτων. Και στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα χθες όπου με καλούσατε, δεν μπορούσα να σας μιλήσω. Ναι, μετά μάθαμε, είχατε Οικονομική Επιτροπή. Ήμουνα στην Οικονομική Επιτροπή, οπότε μία από την εισήγηση την οποία είχα ήταν η συγκεκριμένη. Όπως και μία δεύτερη εισήγηση σημαντική για την περιοχή είναι η διάθεση πίστοσης για την μελέτη της μνημοδεξαμενής των Τσικαλαριών στο Κουτσουρά. Το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο που θέλουμε και αυτό να το προχωρήσουμε για την ευρύτερη περιοχή. Τώρα, για να επανέλθω και στο αρχικό για πάμε σας, τώρα στο αρχικό ερώτημα, δηλαδή ενημερώθηκε ο κόσμος, γιατί εκεί της περιοχής βγήκε κάποια ανακοίνωση ότι θα γίνει ο καθαρισμός προκειμένου να μαζευτούν οι σωληνώσεις, σωλήνες άρδεσεις. Να επέμβουν οι άνθρωποι έτσι ώστε να τραβήξουν. Ναι. Για να μην έχουν ζημίες, να μπορούν να ποτίσουν. Μάλιστα.
Αυτό που ήθελα να σας έλεγα είναι ότι έχοντας βάλει αυτό το στοιχείο για να μπουν οι σωλήνες μέσα και ταυτόχρονα οι σωληνώσεις οι οποίες υπήρχαν ήταν από την μεριά του ρέματος, του συγκεκριμένου το οποίο σας ανέφερα και πριν για τις διαδικασίες, τις διεργασίες όπου κάνουμε σαν περιφερειακή ενότητα. Οι υπάλληλοι όπου πήγαν να κάνουν τον καθαρισμό προέπηκαν σε αυτή την ενέργεια. Από την δική μου τη μεριά ενημερώθηκα μόλις χτες. Θεωρώ και εκτιμώ ότι αυτό που είναι σημαντικό η έννοια της ενημέρωσης να είναι οριζόντια και στις περιπτώσεις τις αντίστοιχες όπου έχουμε καθαρισμούς ρεμάτων μπαίνουμε στη λογική της ενημέρωσης μέσα από δελτία τύπου έτσι ώστε να έχουν μια γνώση ευρύτερα για όλες τις ενέργειες όπου κάνουν και οι υπηρεσιακοί μας. Ναι, αυτό γιατί δεν έγινε τώρα εχθές και χωρίς να θέλω να πω ότι έχετε ευθύνη, αλλά γιατί δεν ενημερώθηκε ο κόσμος ή όταν είδε ο εργολάβος, δεν ξέρω ποιος, φαντάζομαι εργολαβία είναι αυτό, ότι ναι. Προκαλεί ζημιά, σταματούσε. Δεν ξέρω αν γινόταν, ήταν ναι, δυνατόν, αλλά... Έπρεπε να με ενημερώσουν για να προβώ στις αντίστοιχες ενέργειες. Μάλιστα. Γιατί από τη δική μου τη μεριά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν... έχω κάποια διάθεση να δημιουργώ τέτοια ναι, φυσικά, ναι, ναι. Μα γι' αυτό και επικοινωνήσαμε μαζί σας για να σταματήσει αυτό εκείνη την ώρα, μην δημιουργηθεί περισσότερη ζημιά. Καλά κάνατε και ενημερώθηκα για αυτό το ζήτημα και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι από εδώ και πέρα οπουδήποτε πηγαίνει μηχάνημα της περιφέρειας είτε μια εργολαβία είτε ένα δικό μας μηχάνημα με ένα δελτίο τύπου θα ενημερώνουμε και τον κόσμο μία μέρα πριν το τι ακριβώς και πού ακριβώς θα βρίσκονται τα μηχανήματα. Τώρα μία μέρα δεν φτάνει γιατί δεν θα προλάβει να πάει να μαζέψει τις σωλήνες του. Και σε εκείνο το σημείο τώρα τελειώσαν οι εργασίες ή θα συνεχιστούν έτσι ώστε θα πρέπει να... Να ξέρετε, από τη δική μου τη μεριά θα πάω να κάνω αυτοψία σήμερα, να δω τι ακριβώς γίνει για να έχω και η διαγνώση. Mm-hmm. Με καταλαβαίνετε, νομίζω. Μα δεν σας βάζουμε στο κάδρο να σας ρίχουμε ευθύνες. Απλά ενδεχομένως και κάποιοι να λειτουργούν ξέρω εγώ, διαφορετικά, να μην έχουν στο νου τους ότι πρέπει να ενημερώσουν τον κόσμο, να μην το σπουδαιολογήσουν. Ίσως διάφορα. Δίνω μέσα από αυτό το γεγονός. Από τη δική μου τη μεριά πυροδοτώ μια διαδικασία η οποία θα είναι πιο ορθολογική, πιο ουσιαστική, έτσι ώστε και να φαίνεται το τι ακριβώς γίνεται από τη μεριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, αλλά το πιο σημαντικό να ενημερώνονται και οι ενδιαφερόμενοι. Ναι, οι ιδιοκτήτες να μαζευτούν τέλος πάντων, γιατί να έχουν ένα χρονικό περιθώριο. Ναι. Μάλιστα να γνωρίζετε ότι αυτό το οποίο κάνουμε και θα κάνουμε ενδεχομένως από σήμερα, κάθε Παρασκευή έχω ζητήσει από εδώ και στο εξής, όπου κάνουμε παρεμβάσεις, να τις κοινοποιούμε στο τέλος της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης, έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν μια πλήρη γνώση για το τι ακριβώς και πού ακριβώς είμαστε και να κάνουμε από πλευράς καθαρισμών. Τώρα επιπλέον για τους καθαρισμούς, αυτό που είναι σημαντικό να σας αναφέρω είναι ότι η προσπάθειά μας βάσει των αλλαγών των καιρικών είναι πάρα πολύ έντονη και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς οι ίδιοι, γιατί δεν θέλουμε να ζήσουν περιοχές πλημμυρικά φαινόμενα. Γι' αυτό και δίνουμε και μια ιδιαίτερη έμφαση από φέτος σε ένα εντελεχή καθαρισμό και σε μια καλή συνεργασία με τους Δήμους να μπορούμε να βρίσκουμε τα επικίνδυνα σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ή να προκαλέσουν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πρόβλημα. Τώρα. Υπάρχει συνεργασία, ας πούμε, και ιεράρχηση των ρεμάτων, ποιο θα καθαριστεί πρώτο, ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, και επίσης μπορεί να το καθαρίζετε τώρα, κύριε Περιφερειάρχα μας, αλλά μέχρι το φθινόπωρο ενδεχομένως να έχει γεμίσει απορρίμματα, υπολείμματα, εντάξει φερτά υλικά μου δεν βρέξει, αλλά αυτά τα φυτικά υπολείμματα είναι γεμάτα τα ρέματα, να μην πω στρώματα και ψυγεία, αλλά εκεί τώρα δηλαδή μπορείς να αφαιθεί στην, πώς να το πω τώρα, στην ευαισθησία την οικολογική του καθενούς μας, γιατί δεν έχουμε όλοι. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αν κάνουμε ένα καθαρισμό στην αρχή της χρονιάς, όπως τώρα για παράδειγμα Μάρτιο το οποίο μιλάμε, μετά ο χρόνος για το καθαρισμό που θα έχουμε σε δεύτερο χρόνο θα είναι πολύ λιγότερος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και πόρους γλιτώνουμε και χρόνο
Και σίγουρα αυτό το οποίο είναι από τη δική μας μεριά αντιληπτό, η επαναληπτικότητα και η προσεκτική προσέγγιση του καθαρισμού των ρεμάτων είναι ένα γεγονός όπου να. Θα πρέπει να γίνεται. Άρα υπάρχουν και χρήματα και χρόνος για επανάληψη των καθαρισμών. Ναι. Mm. Οπότε σε αυτή την επαναλαμβανόμενη διαδικασία ουσιαστικά μειώνει, όπως είπατε, το κόστος και το χρόνο αντίδρασης στις περιόδους που χρειάζεται να ελεγχθεί ξανά. Μπράβο. Mm-hmm. Και νομίζω είναι και πάρα πολύ ορθολογικό και αυτή η συγκεκριμένη περιοχή την οποία αναφερόμαστε τώρα, υπήρχαν κάποια ζητήματα, οπότε περιμέναμε και εμείς να δούμε τον καιρό για να ξεκινήσουμε να κάνουμε και τους καθαρισμούς. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λογικά σήμερα θα πρέπει να περιμένετε μία ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για τις παρεμβάσεις όπου θα κάνουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να υπάρχει δηλαδή ένας προγραμματισμός και να ξέρει ο συμπολίτης μας ότι αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα θα καθαριστεί γι' αυτό. Θα καθαριστεί το ρεύμα. Ωραία. Τώρα, το ΕΒ. Είχατε μια σύσκεψη πέρα από την Οικονομική Επιτροπή, είχατε για τις ενεργειακές κοινότητες που έχει ξεκινήσει αυτό από την περιφέρεια, είναι μέσα οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων που έχουν ένα μεγάλο κόστος, έτσι, μεγάλο το κόστος ενέργειας με τις γεωτρήσεις και με αυτά. Πού, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό? Εμείς σαν Περιφέρεια Κρήτης έχουμε κάνει μια έρευνα σε σχέση πάντοτε με την ενεργοβόρα διαδικασία που έχουν οι ΤΟΕΒ όλης της Κρήτης, οπότε πήραμε και μία απόφαση έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την πρώτη ενεργειακή κοινότητα των ΤΟΕΒ στον ομό Λασιθίου. Σε αυτή την ενεργειακή κοινότητα συμμετέχει ο ΤΟΕΒ της Καλαμάφτας, ο ΤΟΕΒ της Ιεράπετρας, ο ΤΟΕΒ της Ιτίας Πισκοκέφαλου, ο ΤΟΕΒ της Κάτω Ζάκρου, ο ΤΟΕΒ Μυραμπέλου, ο ΤΟΕΒ του Οροπεδίου, ο ΤΟΕΒ του Κουτσουρά και νομίζω αυτή είναι, αν δεν ξεχνάω κάποιον, με αποτέλεσμα, ο στόχος μάλλον είναι μέσα από αυτήν τη σύσταση της ενεργειακής κοινότητας σε συνεργασία με την περιφέρεια να προβούμε σε όλες τις ενέργειες που θα είναι ανταποδοτικές για τους συμπολίτες μας και για τους αγρότες κατ' επάγγελμα για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος. Εχθές είχαμε την πρώτη φάση. Η πρώτη φάση ήταν να δημιουργηθεί ένα συμβούλιο όπου θα προχωρήσει τις διαδικασίες, μια γενική συνέλευση, ένα διοικητικό συμβούλιο, έτσι ώστε να γίνει ένα χρονοδιάγραμμα όπου εκτιμώ και από τη δική μου τη μεριά, για να προλαβαίνουμε πάντοτε τους χρόνους και να είμαστε και γρήγοροι, ότι μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουμε τελειώσει με όλες τις διαδικασίες που θα πρέπει να κάνουμε βάσει του καταστατικού. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά ξεκινάμε να υλοποιήσουμε την ενεργειακή κοινότητα του νομού Λασιθίου σε συνεργασία πάντοτε με όλους τους ΤΟΕΒ, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μια συνεργατικότητα σε ένα κοινό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, που έχει να κάνει με την αύξηση του ρεύματος, έτσι ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα άμεσα και γρήγορα να πούμε με πραγματικότητα και ουσιαστικά ότι η ενεργειακή κοινότητα των ΤΟΕΒ του νομού Λασιθίου έχει ολοκληρωθεί. Αυτό, όλη αυτή η δράση και η ενέργεια έχει κάποιο κόστος συγκεκριμένο, έχει κοστολογηθεί αυτό, είναι σε τι ύψους ποσού θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και με ποιο τρόπο θα μπορέσει και μάλλον σε πόσο χρόνο θα μπορέσει να γίνει μια απόσβεση αυτού του ποσού με τη χρήση της ενεργειακής κοινότητας. Έχουμε κάποια εικόνα σε αυτό? Η εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι αυτό που βλέπουμε για τις ενεργειακές κοινότητες είναι ότι η απόσβεση περίπου γίνεται μέσω όρο γύρω στα 8 χρόνια. Που σημαίνει ότι σε 8 χρόνια θα έχουμε μια πλήρη απόσβεση αυτής της επένδυσης. Αυτό επιπλέον που έχουμε δει είναι ότι σαν ανάγκες για τους ΤΟΕΒ, λόγω και την χρήση των παλιών ουσιαστικά γεωτρήσεων και παλιών μηχανημάτων που χρησιμοποιούν και τι το ΕΒ, σημαίνει ότι εκτοξεύεται και το κόστος. Άρα και στη συνάντηση και στη συζήτηση όπου είχαμε ήταν μια δυτή από τη δική μας τη μεριά. Το πρώτο είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τους το ΕΒ και να συνεργαστούμε έτσι ώστε να μεταβούμε σε μια άλλη εποχή για τους το ΕΒ.
Και θα ήθελα να σας έλεγα ότι σε προηγούμενα παραδείγματα, όπου με αντίστοιχα προγράμματα μέσα από μελέτες όπου είχαν πραγματοποιηθεί και το ΤΟΕΒ του Μυραμπέλου αλλά και το ΤΟΕΒ των Παπαγεννάδων, μπαίνουν στη λογική του εξυγχρονισμού των μηχανημάτων. Άρα και από τη δική μας τη μεριά, σαν περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, θέλουμε να συμβάλλουμε μπρος αυτή την κατεύθυνση. Και η δεύτερη κατεύθυνση, που είναι και αυτή η σημαντική την οποία συζητάμε για την ενεργειακή κοινότητα, να μεταβούμε σε μια εποχή τέτοια, όπου και το, με την εγκατάσταση των πάνελ να μειώνεται την, η παραγωγή, ο στόχος είναι να καλυφθούν πλήρες όλες οι ενεργειακές ανάγκες των ΤΟΕΒ όλου του νομού, μέσα από αυτή την διαδικασία των φωτοβολταϊκών στοιχείων όπου θα τοποθετηθούν. Και εμείς σαν περιφέρεια Κρήτης και σαν περιφερειακή ενότητα Λασιθίου είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, μιας που ξεκίνησε όλη αυτή η παρακολούθηση μέσα από το πρόγραμμα Έλενα, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Οπότε μέσα από αυτή την συνέχιση της εφαρμοστικής διαδικασίας για τους ΤΟΕΒ της ενεργειακής κοινότητας, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Τώρα όσον αφορά το μετρήσιμο κομμάτι, νομίζω το μετρήσιμο κομμάτι έχουν όλοι το ΕΒ τα συνολικά χρηστικά του κόστους του ρεύματος όπου πληρώνουν, και εμείς από τη δική μας τη μεριά, βάσει των συνολικών καταστάσεων, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δούμε και το άθροισμα των συνολικών κιλοβατόρων όπου καταναλώνουν, αλλά θα πρέπει να δούμε και επίσης και την θέση του σημείου όπου θα τοποθετηθεί ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό πάνελ, αλλά και την παραγωγικότητα την οποία θα έχει σε σχέση με τους ΤΟΕΒ. Επιπλέον, βάζοντας νέους όρους, όπως τον όρο του άνθρακα, του no carbonization, δηλαδή ότι δεν έχουμε ψηλές καταναλώσεις άνθρακα, δίνουμε και μια ποιοτική διάσταση επιπλέον στα προϊόντα μας, όπου έχει να κάνει καθαρά με την παραγωγικότητα του άνθρακα. Μάλιστα. Ωραίο, ενδιαφέρον αυτό, αλλά έχει πολλά ερωτήματα θα μπορούσαμε, αλλά ας βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτό. Εγώ, μιας και μιλάμε για την ενέργεια, η οποία κάποια στιγμή θα έρθει στα κανονικά της, ελπίζω, δηλαδή και για εμάς τους υπόλοιπους, τους καταναλωτές, δεν θα συνεχίσει, αλλά ωστόσο θα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα υποδομή για εξοικονόμηση ενέργειας όπως και να έχει στους ΤΟΕΒ. Ένα άλλο θέμα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα μας, είναι η ανομβρία, που θα τη βρούμε πάλι μπροστά μας, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι να πούμε εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τι να την κάνεις ενέργεια, αν δεν έχεις νερό στον υδροφόρο σου ορίζονται να αντλήσεις, έτσι. Έχουμε δει κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχει σοβαρότατο ότι, θέμα. Ναι, έτσι. Ότι αντλούνται από σημείο, από βάθος που συνήθως αντλείται τον Ιούνιο. Οπότε το πρόβλημα είναι ήδη εδώ. Το έχουμε δει αυτό καθόλου? Υπάρχει κάποια στρατηγική, ας πούμε, της περιφέρειας γι' αυτό, και να μην σας κουράσουμε περισσότερο? Όχι, δεν με κουράζετε. Μάλιστα, αυτό το διάστημα και από τη μεριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου έχουμε στο ύψος, σε ψηλή την ατζέντα σε σχέση με τα ύδατα για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και από ό,τι είδατε και σας ενημέρωσα και το πρωί, ότι προχωράμε τη χρηματοδότηση ουσιαστικά της μελέτης των Τσικαλατιών. Mm-hmm. Αλλά επιπλέον, στην ίδια οικονομική που ήμασταν χθες, έκανα και την εισήγηση για την λιμνοδεξαμενή της Κάτω Ζάκου. Που είναι και αυτό ένα πάρα πολύ χρήσιμο στοιχείο να υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί θα αυξήσει και την παραγωγή με τη λιμνοδεξαμενή τη συγκεκριμένη. Να σας πω ότι αυτό το χρονικό διάστημα είμαστε σε μια διαρκή συζήτηση, έτσι ώστε να κάνουμε τα εξής πράγματα. Να κάνουμε μια πλήρη γεωφυσική έρευνα για την περιοχή μας, για τον εντοπισμό όλων των υπόγειων υδροφόρων. Υπάρχει ήδη μία, δεν ξέρω αν ισχύει, αν μπορεί να επικαιροποιηθεί. Αυτή η μελέτη Παυλάκη, αν τη θυμάμαι σωστά. Εμείς μαζεύουμε όλες τις μελέτες αυτή τη στιγμή, μάλιστα, να δούμε τι έχουμε, τι προτάσεις έχουν γίνει, mm-hmm, να κάνουμε όπου χρειάζεται μία αναθεώρηση,
και μέσα από αυτή την διενέργεια να προκύψει και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για την περιοχή του νομού Λασιθίου, την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Ενδιαφέρον αυτό, γιατί πραγματικά θα το βρούμε μπροστά μας και όλα αυτά τα χρόνια θα θυμάστε τι είχε γίνει στην περιοχή μας τα προηγούμενα χρόνια, που είχε στερέψει πάλι το φράγμα, είχε κατέβει στάθμη του κλπ. Δεν θέλω να πω ότι κάτι γίνεται τώρα, το έχει στερέψει, αλλά ας βλέπουμε λίγο πιο μπροστά ότι αυτό θα ξανάρθει, έτσι. Άρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε με κάποιο τρόπο. Επίσης, σε αυτή την πρόταση μπαίνουμε και στη λογική να βρούμε σημεία τοποθέτησης των καλύτερων σημείων σε όλο τον νομό, λινοδεξαμενές ή μικρότερα φράγματα, τα οποία να κάνουν δύο πράγματα. Το πρώτο, να εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, και το δεύτερο, να βοηθούν στην αγροτική οικονομία. Άρα είμαστε τώρα ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή όπου κάνουμε τις συζητήσεις για αυτή τη μελέτη την εφαρμοστική, την οποία θα τη δούμε και στις επόμενες μέρες, στο επόμενο χρονικό διάστημα, την υλοποίησή της. Ναι, για να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλές προτάσεις, πώς να μαζευτούν τα νερά που φεύγουν, πάνε στη θάλασσα, πάρα πολλές τέτοιες, μικρά φράγματα στην περιοχή, εδώ, γύρω-γύρω, για να μαζεύουν τα νερά αυτά. Σωστά. Δεν ξέρω τι είναι υλοποιήσιμο και τι μπορεί να ξεκινήσει και τι μελέτες μπορούν να γίνουν και πόσο γρήγορα μπορεί να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο, που έπρεπε κατά την άποψή μου να είχε ξεκινήσει από μια πενταετία, δεκαετία, μου πάω και λίγο και πίσω. Έστω πίσω. Και τώρα όμως να ξεκινήσει. Αλλά ναι, έστω και κάτι τώρα να νιώθει ο άνθρωπος. Ναι, πραγματικά. Και αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μου, ότι θα ήθελα να κάνουμε μια ουσιαστική, ολιστική προσέγγιση της υπάρχουσας κατάστασης και ό,τι προτάσεις θα προκύψουν να είναι ουσιαστικές, υλοποιήσιμες, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι το θετικότερο για την αγροτική οικονομία, για το νερό, για την περιοχή μας. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, είδηση που μας δίνετε τώρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα μας. Και πραγματικά πολύ με χαροποιεί, διότι υπήρχε μια στασιμότητα σε αυτό το θέμα, έτσι. Και ένας στο ΕΒ δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Όχι. Και βεβαίως τα συνοδά έργα του φράγματος, ας πούμε, ή αυτές οι δεξαμενές τώρα με ΣΔΙΤ και τα λοιπά που προχωράνε, δεν νομίζω ότι θα λύσουν το πρόβλημα της ανομβρίας στην περιοχή μας, της ξηροθερμικής, έτσι, είμαστε περιοχής μας. Είμαστε ξηροθερμικοί, αλλά νομίζω ότι αυτή η μελέτη θα είναι ένας πρόδρομος, θα πούμε ότι θα κάνουμε αυτές και αυτές τις παρεμβάσεις, οι οποίες θα είναι ουσιαστικές, υλοποιήσιμες, αλλά το πιο σημαντικό, θα μας λύσουν το πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και όπως γνωρίζετε, από τη μεριά της περιφέρειας Κρήτης, ο σχεδιασμός είναι μακροπρόθεσμος ορισμένα ζητήματα. Έτσι βλέπουμε και εμείς την έννοια της διαχείρισης των υπόγειων υδάτων, αλλά και των υδάτων, σαν ένα ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή και να του δώσουμε μια οντότητα στην πορεία του χρόνου. Ωραία, θα το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό, την επικυρωποίηση των μελετών που ήδη υπάρχουν, να δούμε τι γίνεται, πώς γίνεται, αν υπάρχουν νερά, δεν χιόνισε και πολύ φέτος στο αεροπέδιο, οπότε αυτό είναι καμπανάκι νομίζω, έτσι. Ναι, είναι πραγματικά, πραγματικά. Θα δούμε όμως, είμαστε όμως... Ωραία, ωραία. Θα το παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε και τον κόσμο μας και πιέζουμε κιόλας, κύριε Περιφερειάρχα μας, όπως μπορούμε. Ένα ερώτημα, τελευταίο, με συγχωρείτε τώρα. Σας πιάσαμε τώρα, είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Σχετικά με τις πτώσεις βράχων, το πρόβλημα στην Αγία Φωτιά. Ναι, μπράβο, επί της ουσίας που ουσιαστικά... Ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Τι κάνουμε με αυτό? Κλείνουμε την Αγία Φωτιά? Την ανοίγουμε? Τι κάνουμε? Σήμερα έχουμε μία τηλεδιάσκεψη μία η ώρα περίπου με τον κύριο Μιχαλάκη από το ΕΑΓΜΕ, για να δούμε ευρύτερα οριστικά πάλι στο ίδιο πλαίσιο το οποίο σας είχα αναφέρει πριν, για να δούμε το τι υπάρχει στον νομό Λασιθίου. Οπότε ξεκινάμε και μία συνεργασία και έχουμε σήμερα κιόλας μία τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Μιχαλάκη, αλλά και με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
για να δούμε ολιστικά και ουσιαστικά όλα τα προβλήματα του νομού, ιεραρχώντας τα και κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες άμεσα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή για φωτιά, όπως το είπε και η κυρία Τσαγκαράκη, σχετικά με το ότι ανοίγει ουσιαστικά η τουριστική περίοδος, θα έχουμε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα και επέμβαση σε εκείνο το σημείο. Ναι, γιατί θα ξέρουμε δηλαδή αν θα ανοίξει τέλος του μήνα για φωτιά, οι ταβέρνες, οι λουόμενοι θα μπορούν να πηγαίνουν. Πολλά ερωτήματα. Αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο η έννοια της ασφάλειας είναι βασική. Όπως και η έννοια το πώς θα γίνουν παρεμβάσεις είναι και αυτή πάλι ουσιαστική. Ακριβώς. Και από ό,τι καταλάβατε κι εσείς, ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο το έχω αφήσει προσωπικά ή η περιφέρεια Κρήτης. Γι' αυτό και σήμερα, μετά από μια διαρκή συζήτηση για τη μεθόδευση την οποία θα πρέπει να κάνουμε από τη δική μας τη μεριά και τα θέματα τα οποία είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Λαστησίου, έχουμε σήμερα μια τηλεδιάσκεψη μαζί με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το ΕΑΓΜΕ, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μια συνεργασία ουσιαστική για το τόπο και προλαμβάνοντας καταστάσεις σαν αυτές όπου ζήσαμε στην Αγία Φωτιά. Άρα η μελέτη θα μας πει, ας πούμε, σε ένα μήνα τι θα κάνουμε, παράδειγμα, ή τέλος του Μάρτη, τι θα γίνει εκεί σε αυτή την περίπτωση. Θα το ξέρουμε σήμερα, σαν χρονοδιάγραμμα, οπότε μπορούμε, αν είναι, να μιλήσουμε πιο μετά, εννοείται. Μετά τις 2 η ώρα, να σας πω και θα μιλήσουμε τη Δευτέρα, λοιπόν. Τη Δευτέρα. Θα μας δώσετε, γιατί... τη Δευτέρα... να σας πω, τη Δευτέρα θα εκπροσωπούμε την περιφέρεια Κρήτης στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Βερολίνου. Τέλεια. Οπότε θα βρίσκομαι στο Βερολίνο. Να έρθουμε κι εμείς. Ελάτε κι εσείς. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση η οποία υπάρχει τουρισμού και δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη, θα έλεγα, έκθεση, γιατί είναι και... θα έλεγα ο προπομπός των επισκεπτών της περιοχής μας και όλης της Κρήτης. Πάμε με υλικό οπότε... από την περιφέρεια, με βιντεάκια, με εικόνες, φωτογραφίες. Είναι θα μέσα και το Λασίθι, η Ιεράπετρα, γιατί δεν ήταν την προηγούμενη φορά. Εμείς πάμε σαν περιφέρεια Κρήτη. Ναι, λέω για την περιφέρεια, όχι τον δικό σας, αλλά νομίζω το είδατε κι εσείς, ότι δεν ήταν μέσα η Ιεράπετρα στα προηγούμενα βιντεάκια, δεν υπήρχε πουθενά η Ιεράπετρα. Οπότε όχι, ελπίζω να έχει διορθωθεί αυτό. Νομίζω ότι η έννοια της προβολής που είναι για την Κρήτη και λόγω του γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά βίντεο τα οποία βγάζουμε κατά καιρούς, τα βάζουμε το σκεπτικό να μην είναι καμία περιοχή. Οπότε θα συνεργαστείτε και με τον αντιδήμαρχο τώρα τουρισμού, ο οποίος αναβάθμισε. Έχουμε άριστη συνεργασία. Μας δώσατε πάρα πολλές ειδήσεις πάντως. Οπότε τις επόμενες μέρες μετά και την επιστροφή που θα έχουμε θέματα να πούμε. Και θα μας δώσετε και την εικόνα για τη νέα τουριστική περιοχή, έτσι ακριβώς. Ναι. Θα μιλήσουμε να μας πείτε και για την Αγία Φωτιά, ότι αποφασιστεί αν δεν έχει βγει κάποιο δελτίο τύπου, και για όλα αυτά που κουβεντιάσαμε, που χαρήκαμε πολύ, γιατί πώς το λένε, η δημοσιογραφική μύτη τελικά πέσαμε σε πολλές ειδήσεις. Πραγματικά, όχι, να σας πω, είναι αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια, τουλάχιστον από τη δική μας μεριά, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το οποίο πάντοτε κάνουμε. Και το έχετε αντιληφθεί αυτό, αλλά ευκαιρία και της σημερινής συζήτησης στο ραδιόφωνο, νομίζω βγήκαν αρκετές ειδήσεις, οι οποίες είναι και ουσιαστικές για το τόπο μας και χρήσιμες, όπου στην πορεία θα έχουμε να πούμε για την κάθε μία δράση και αρκετά πράγματα, που είναι και αυτό σημαντικό. Έτσι. Είναι και μια θεματική ενότητα που θα μπορούσαμε να την κουβεντιάσουμε. Όπως και μια άλλη είδηση είναι ότι μετά την Γερμανία, όπου θα έχουμε πάρει το παλμό και θα έχουμε δει ακριβώς ποια είναι η τάση του τουρισμού στην Κρήτη. Έχω ζητήσει να κάνω συναντήσεις με όλους τους εκπροσώπους τουρισμού και των Δήμων για να τους ενημερώσω πώς θα πρέπει να κινηθούμε, τι θα πρέπει να κάνουμε για την επόμενη τουριστική σεζόν. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, λοιπόν. Να είστε ευχαριστούμε καλά. Πολύ για την ανταπόκριση για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα.